Εικόνες ζούγκλας από καλαμιές κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην ευρύτερη περιοχή του Γιώφυρου και κατά μήκος του ποταμού Δρακουλιάρη, με δημότες και επαγγελματίες να τρέμουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μια τέτοια βροχή εύχομαι να μην έρθει ποτέ. Εάν θα έρθει, θα πνιγούμε όλοι. Θα πνιγούμε. Όχι απλά θα γεμίσουμε νερό, θα πνιγούμε. Στέλνω 112 στην πολιτεία να μας προστατέψει, όχι μόνο εμένα, αλλά από τον κάμπο του Αγίου Σύλλα μέχρι και το Ηράκλειο του Γιώφυρου, ο ποταμός είναι ακαθάριστος. Όπως υποστηρίζουν, ο ποταμός είναι πνιγμένος στα καλάμια, καλώντας τους αρμόδιους να προχωρήσουν σε αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Ας βρεθεί ένας άνθρωπος να πει ότι πραγματικά ήρθαν ένας από αυτούς κοντά στον πολίτη. Εμάς είναι εδώ, αυτή η περιοχή, είναι απαράδεκτο. Πόσα χρόνια τώρα πλημμύρισε, ξαναπλημμύρισε. Ας έρθει ένας από αυτούς, ένας, να δει πραγματικά πονή ψυχή του κανούς. Να δει την κατάδεια εδώ. Ζούγκλα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να περάσει ούτε φίδι. Όμως τώρα ντρέπομαι σαν γυναίκα που βλέπω στην τηλεόραση και λένε είμαστε κοντά. Γιατί, γιατί είναι ψήφους. Και βλέπετε αλλού και πλημμυρίζουν στην υπόλοιπη χώρα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και βλέπετε από την άλλη τα ακαθάριστα. Τα ακαθάριστα, που αυτά μπορούσαν να τα αποφύγουμε. Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει και ο ποταμός δεν έχει καθαριστεί. Ο ποταμός στα μέσα του καλοκαιριού κάνανε ένα καθάρισμα στη γέφυρα. Για τα μάτια του κόσμου να φαίνεται ότι κάτι κάνανε στο ποταμό. Και συγκεκριμένα στη γέφυρα που είναι ο βιολογικός. Για καμιά εκατοστή, 150 μέτρα, 200 από τη μία πλευρά. Από την νοτική πλευρά δεν έχουν κάνει κανένα καθάρισμα. Κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Δρακουλιάρη έζησαν εφιαλτικές εικόνες με τις πλημμύρες του 2015, οπότε το νερό ξεπέρασε τα 2 μέτρα, με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις να είναι τεράστιες. Θα τους δώσουν πάλι 5-6 χιλιάρικα εκεί πέρα και καλυφθήκαν, έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ποιος άνθρωπος χάνει το σπίτι και με 5-6 χιλιάρια το ξαναφτιάχνει πάλι. Οι αρμόδιοι κάθονται πίσω από ένα γραφείο και απλά λένε μας ήρθε η μία έτσι, δεν μας ήρθε η άλλη έτσι. Δημότες νιώθουν πικρία για την αντιμετώπιση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κρούοντας παράλληλα το καμπανάκι του κινδύνου, προτού να είναι αργά. Πρέπει κατά τη δική μου άποψη να ξεκινήσει από το Γιώφυρο και να προχωρήσει μέχρι μέσα στη Φοινικιά να είναι ο ποταμός ελεύθερος να κατεβάζει τα νερά του. Και εδώ ένα εξάκι με τον Άγιο Σώζονταν και ίσως εκεί να γλιτώσω. Για να σωθείτε. Για να σωθούμε, ναι.